κάλαντα στο νησί. Τι καιρός ήτανε τούτος παραμονή του Χριστού. Έτσουζε το κρύο, λισομανούσε ο αέρας, άστραφτε και βρόνταγε ο ουρανός. Έπεφτε η βροχή με το τουλούμι, βόγγαγε και άφριζε η θάλασσα. Ψυχή ζώσα δεν αντάμωνε στα σοκάκια του νησιού, κι αν κάποιος άντρας ξεμύταγε από το κονάκι του, το κάνε μόνο και μόνο για να χωθεί στον καφενέ του γυαλίνου. Έτσι τρύπωσε και ο Νικόλας ο τρανός στον καφενέ, μουσκεμένος ως το κόκαλο με τις γαλότσες του γεμάτες νερό και το κασκέτο του να στάζει. Ο καφενές την ώρα εκείνη ήταν ασφυκτικά γεμάτος από θεριακλίδες ναυτικούς. Πίνανε τον καφέ τους ή το ζεστό τους τσάι που μοσχοβόλα γερακί και μέλι και κουβέντιαζαν για τον καιρό. Το βλέμμα του καφεντζή που ολοένας βέλτο και πεταχτό έριχνε κλεφτές ματιές στους θαμώνες για να προκάμει τις επιθυμίες και τις προσταγές τους, είδε και τον Νικόλα την ώρα που έμπαινε στο μαγαζί. «Καλώς όρισες, Νικόλα», φώναξε ο καφεντζής με ενθουσιασμό. «Καλημέρα, καλώς σας βρήκα», είπε το παλικάρι τεινάζοντας από το αμπέχονο το νερό που κυλούσε στις ραφές του. «Καλώς όρισες, Νικόλα», ακούστηκαν στη στιγμή φωνές από παντού. «Καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα», έλεγε δεξιά και αριστερά ο Νικόλας και άπλωνε το χέρι του να χαιρετήσει, ενώ με τα μάτια έψαχνε να βρει τον πατέρα του για να πάει να καθίσει κοντά. «Τα κεράσματα τα έκαμε χτες ο πατέρας σου με το που πάτησες το πόδι σου στο νησί», του είπε ο Παπαλουκάς, καθώς ο Νικόλας έσκυψε και του φίλησε το χέρι. «Τι κάνεις, Παπαλουκά?», τον ρώτησε ο Νικόλας. «Γεράματα, Νικόλα. Εσύ όμως βλέπω, έγινε σωστός άντρας. Σε θέργεψε η θάλασσα. Όμως 2 χρόνια στα καράβια μακριά από το νησί. Είναι πολύ σκερός, παιδί μου», του είπε τρυφερά ο παπάς. «Και όχι τίποτα άλλο. Μα είχα και εκείνη τη μάνα σου όλη την ώρα να μου γίνεται κολιτσίδα, μην τύχει και σε ξεχάσω στην προσκομιδή». Ο Νικόλας χαμήλωσε από ντροπή τα μάτια και χαμογελώντας πήγε και κάθισε κοντά στον πατέρα του, που τον καρτερούσε με μια καρέγκλα αδιανή στο τραπέζι του. «Φούντωσε, μωρέ Κοσμά, την ξυλόσομπα», είπε την ώρα εκείνη ο καπετάν Γρηγόρη στον καφετζή. «Τι τα φυλάς τα ξύλα? Αν δεν τα κάψεις μέρα που είναι, πότε περιμένεις να τα κάψεις? Μαλιακάδα». Γελώντας ο καφετζής πήγε να ρίξει ξύλα στη φωτιά, μα βρήκε εμπόδιο εκείνο το απομεινάρι, τον τρελογιανό, τον Χαζέλο, που είχε αγκαλιάσει με το λείψο κορμί του τη σόμπα. Είχαν ανάψει οι παλάμες του, είχαν ροδοκοκκινήσει τα μάγουλά του, είχαν πυρώσει τα αυτιά του και μοιάζανε με ξεροψημένες τηγανίτες. Του δώσε όμως μια σπροξιά ο καφεντζής για να του κάνει τόπο. «Μα καλά ευλογημένε», του λέει ο Παπαλουκάς, που καθόταν μαζί με τον Γεροσκεύο, τον Φραζουλή, σε ένα τετράγωνο μικρό τραπεζάκι και πίνανε το τσάι τους. «Από πέρυσι τέτοια μέρα δεν αξιώθηκες να φτιάξεις εκείνο το σπασμένο παράθυρο και το έχεις ακόμα με χαρτόνι. Είδες, παπά μου, τι άχρηστος και χασομέρης είμαι», είπε τάχατες εκνευρισμένος με τον εαυτό του ο Κοσμάς και χτυπώντας με μια κίνηση την καρό πετσέτα που κράταγε στο χέρι του, την έριξε στον αριστερό του ώμο. «Πέρσι περίμενα να περάσει ο χειμώνας για να τα αλλάξω. Σαν ήλθε όμως το καλοκαίρι, μου φύγει από το μυαλό. Και να που μέχρι τα προχθές είχε ακόμη λιακάδα και ξεγελάστηκα». «Δεν έχεις καμιά δικαιολογία», είπε ξανά ο παπάς. «Εκτός αν το αφήνει έτσι σπασμένο, γιατί έχει το λόγο του», είπε χαζογελώντας ο Γιάννος ο Χαζέλος, που ξαναπήρε τη θέση του πάνω από την ξυλόσομπα. «Εσύ Γιάννο να μην μιλάς», πετάχτηκε και είπε ο καπετάν Ανδρέας, «γιατί μπορεί να είσαι και εσύ ο ένοχος για το σπασμένο τζάμι». «Να μη σώσω», είπε ξαφνιασμένος ο Γιάννος και ορθάνηξε τα μάτια του. «Βρέσει, πέρσι στα κάλαντα εγώ ίδιος έκανα τσακωτό να σπάς με τη μαρίδα τα τζάμια της γριάς Μαντούδενας», του είπε ο καπετάνιος. «Να μη σώσω», είπε ξανά εκείνος τραυλίζοντας και έσκυψε πάνω από τη μασίνα.
Τι κουβέντες είναι αυτές χρονιάρα μέρα, του φώναξε απότομα ο παπάς. Μα δεν το έκαμα εγώ, ψέλησε ο Χαζέλος. Εσύ έχεις δασκαλέψει και τα παιδιά και τα έκαμε σαν την αφεντιά σου. Παραδόπιστα και παλιόπαιδα, πετάχτηκε ο γεροτράκας. Δεν πρόκαμε να τελειώσει τον λόγο του ο γέρος και με ένα τίναγμα γίνηκε ο Χαζέλος καπνός από τον καφενέ. Μας άδειασε τη γωνιά το αλαφροίσκιωτο, είπε γελώντας ο καφεντζής, και εδώ και μια και χτύπησε με την καρόπετσέτα του τον μπάγκο που είχε ραδιασμένα λογιών-λογιών ρακοπότηρα. Και ολοχρονιάρες μέρες βρίσκει να κάμει τις καλικατζεράδες του. Όλα τα ανακατεύει ο ανακατοσούρας. Είμαι σίγουρος πως αυτό σκαρφίζεται τις σκανταλιές και βάνει τα παιδιά μπροστά να τις κάνουν. Στα κάλαντα, για παράδειγμα, σε όσα σπίτια δεν τους δίνουνε παράδες, μα τα φιλεύουνε καρύδια και σίκα, εκείνα τους τα πετούν στα παράθυρα και σπάζουνε τα τζάμια σκαρώνοντας τη χάκια για τον οικοκύρη. Πετάχτηκε και είπε αγανακτισμένος ο Λευτέρης. «Πάει, χάθηκε ο σεβασμός», φώναξαν δύο-τρεις. «Έτσι εξηγείται και το σπασμένο τζάμι του καφενέ», είπε με νόημα ο παπάς. «Για βάλε με το νου σου, παπά μου, να περνούνε παρέλαση τόσα παιδιά από τον καφενέ, έκαμε με πόνο ο κοσμάς. Δυο μηνιάτικα δεν με φτάνουν για τα κάλαντα». Σύστηκε από τα γέλια ο καφενές μόλις τέλειωσε ο καφεντζής την κουβέντα του. «Εκείνη τη φτωχή, τη γριά μαντούδενα, εγώ λυπάμαι. Κάθε χρόνο να τραβάει τα ίδια με τα παλιόπαιδα», είπε ο πατέρας του Νικόλα, ο διαμαντής. «Και η άμυρη δεν είναι ότι δεν θέλει να δώσει. Μα δεν έχει», λέει με πόνο ο καπετάν Ανδρέας. «Σύνταξη δεν παίρνει από πουθενά και τα χωραφάκια της είναι όλα πέτρα και ξερολιθιά, όπως κι όλος ο τόπος στο νησί. Λίγα καρύδια μαζεύει από δυο ξερικές καρυδιές που έχει πίσω στις λακοπούλες. Από εκείνα φιλεύει και τα παιδιά. Και ζει με τις μπυρμπύλες που φτιάχνει στα μαντήλια των κοριτσιών και με τα λεμόνια που πουλάει από τις λεμονιές της», συμπλήρωσε ο Λευτέρης. «Έχει δυο λεμονόσπιτα σαν καστράκια με δυο λεμονίτσες. Αυτές οι λεμονιές ήταν η πρίκα της. Στον τόπο μας που διαφεντεύει ο βοριάς είναι δυσέβρετα τα λεμόνια και νοικοκυρέοι όσοι έχουν λεμονόσπιτα», είπε ο παπάς. «Και το σπιτάκι της όμως το είχε η λιγερή και τα χωραφάκια που ένας άντρας θα τα δούλευε και τη μικρή ψαρόβαρκα του πατέρα της. Τίποτα δεν της έλειπε. Της γερομαντού στο σπίτι περιμένει το γαμπρό, μα την πρίκα της την φάγαν τα ποντίκια από καιρό», ψευτοτραγούδησε την ώρα εκείνη ο Νικόλας ο τρανός. «Και εσύ, Νικόλα», είπε παραξενεμένος ο παπάς όταν άκουσε τον ψήθυρο στα χείλη του. «Κι εγώ, παπαλούκα, κι εγώ», είπε ο νέος πικρογελώντας. «Δεν ήμουν δά και το καλύτερο παιδί. Το ξέρεις αυτό. Έχω πολλές φορές πετάξει τα καρύδια που μου δόκει στα παραθύρια της». «Κρίμα, μωρέ Νικόλα», είπε κουνώντας το κεφάλι του ο παπάς. «Και να ξέρες τι έκαμε η λιγερίτσα, η μαντούδενα για σας». Ο Νικόλας ξαφνιασμένος έστρεψε το κεφάλι και κάρφωσε τα μάτια στον παπά. «Τι έκαμε», ρώτησε. «Έκαμε ό,τι και η μάνα σου», αποκρίθηκε ο παπάς, και όση ώρα έλεγε τούτα ψαχούλεψε την τσέπη του γυλαίκου του και έβγαλε από εκεί ένα μάτσο διπλωμένα χαρτιά. «Να, να δες», του είπε και του έχωσε ένα ζαρωμένο χαρτί στην παλάμη. Ο Νικόλας μαριές κινήσεις το ξεδίπλωσε και άρχισε με δυσκολία να διαβάζει τα ορθόγραφα ορνηθοσκαλίσματα που ήταν χαραγμένα με μαύρο μολύβι. «Ο Θοδωράκης του Καπνίση, ο Γιάννης του Μπαζιού, ο Κώστας της Φανούλας, ο Χαράλαμπος του Νικόλα του Αϊτάντη, ο Χαράλαμπος του Νικόλα του Κουβαρά, ο Νικόλας του Τρανού, ο Μιχάλης του Μιλωνά, ο Γρηγόρης της Ελένης. Κάθε Σάββατο η ευλογημένη με το πρόσφορο που μου έφερνε στον Εσπερινό, μ' άφηνε μαζί με μια πεντάρα και ένα χαρτί με ονόματα να μνημονεύω. Βλέπεις, η λιγερίτσα δεν είχε παντρευτεί,
δεν είχε κάνει δικά της παιδιά και γι' αυτό προσευχόταν για όλα τα παιδιά του νησιού. «Είδες πως γράφει τα ονόματα», είπε ο παπάς γελώντας. «Φοβάται μη και μπερδέψει τα παιδιά ο Θεός και δεν ξέρει τι νος είναι το καθένα». «Μα εγώ, παπά Λευτέρη, δεν είμαι πια παιδί», ψέλησε σαν χαμένος ο Νικόλας. «Για εκείνην είσαι», το απάντησε στεγνά ο παπάς και ρούφηξε μια γερή γουλιά ζεστό τσάι από το φλιντζάνι του. Ο Νικόλας γύρισε το κεφάλι και χαμήλωσε το βλέμμα. «Τι γίνει και εκείνος ο καφές του Νικόλα, μωρέ Κοσμά? Κόκαλα έχει», είπε ο πατέρας του γελώντας. «Πού πρόκανα με την κουβέντα? Τώρα έρχεται», είπε και με δυο δρασκελιές βρέθηκε ο καφεντζής πίσω από τον μπάγκο. «Καλοβαστιέται, πατέρα, η θιαλιγερή», είπε ο Νικόλας στον πατέρα του. «Όπως την ήξερες», απάντησε εκείνος. «Ξέρεις τι λέω», ψέλησε αμήχανο ο Νικόλας. «Θα πεταχτώ στον τζαγκάρι να πάρω τα παπούτσια μου». «Τώρα!» πετάχτηκε και τον ρώτησε ξαφνιασμένος ο πατέρας του. «Θα πήγε από χθες η μάνα να μου τα καρφώσει και της είπε πως πριν το μεσημέρι θα είναι έτοιμα. Μέχρι να έρθει ο καφές θα είμαι πίσω», είπε. Και πριν προλάβει ο πατέρας του να μιλήσει, εκείνος βρισκόταν κιόλας στο σοκάκι, μέσα στην μπόρα, με τον αγέρα να του τραβάει το κασκέτο και τα νερά να παλεύουν να χωθούν στις γαλότσες του. Ο Νικόλας με βήμα γρήγορο χάθηκε μέσα στα στενά δρομάκια του νησιού. Κατά την αγορά που ήταν το τσαγκάρικο δεν τράβηξε. Μονάχα πήρε αντίθετα τον δρόμο για την απάνω γειτονιά. Σαν έφτασε στη μεγάλη καμάρα, ο Νικόλας λούφαξε από κάτω πιάνοντας μια γωνιά που είχε απάνγιο από τον αγέρα και τη βροχή. Και εκεί στάθηκε. Και κάρφωσε τα μάτια απέναντι στο σπιτάκι της Γριαμαντούδενας. Ήταν όπως ακριβώς το θυμόταν. Άσπρο, ασβεστωμένο με γαλάζια παραθυρόφυλλα. Κοιτώντας το, του φάνηκε πως ο ασβέστης δεν είχε ποτίσει. Δεν είχε σκουρίνει από το νερό της βροχής. Έλαμπε κάτασπρο μέσα σε τούτη τη σκοτεινιά. Μια μικρή σκάλα που την στόλιζαν γλάστρες με ξεθυμασμένα χρυσάνθεμα σκάλωνε ως τη μικρή του πόρτα. Στο παράθυρο πίσω από το πλεκτό κουρτινάκι έφαγγε φως. Στις μαντούδενα στο σπίτι φύτρωσε μια καρύδια και όπως πέφταν τα καρύδια κάναν όλη τη ζημιά. Λιγερή η κορμοστασιά σου και η καμπούρα σου ψηλή, σου πετούμε τα καρύδια που μας φίλεψες εσύ. Καλάντησε ψιθυριστά ο Νικόλας και αθελά του χαμογέλασε. Κι ήταν σαν ετούτο το χαμόγελο να του δώσε το θάρρος να ξεμητήσει από την κρυψώνα του και να τρέξει προς το σπίτι. Οι κόμποι των δακτύλων του χτύπησαν γερά και ανυπόμονα την πόρτα. Καθώς περίμενε ο Νικόλας μέσα στη βροχή, είδε το κουρτινάκι του παραθύρου να μεριάζει και την γριά να προσπαθεί να αναγνωρίσει τον επισκέπτη της. Δεν περάσανε λίγα δευτερόλεπτα και η πόρτα μπρος του άνοιξε.
«Χρόνια πολλά, Θιαλιγερή», της είπε με δυνατή φωνή. «Μη και χαθούν τα λόγια του στο θόρυβο της μπόρας και δεν τα ακούσει γριά». «Είμαι ο Νικόλας του Τρανού», είπε χαμογελώντας. Γριά μέριασε από την πόρτα και του έκαμε νόημα να βιαστεί να περάσει. Σαν έκλεισε πίσω του η πόρτα, μείνανε οι δυο τους αμίλητοι για λίγο, κοιτάζοντας ο ένας τον άλλον. Τα νερά που έσταζαν από τα ρούχα και τα παπούτσια του Νικόλα έκαμαν στο ξύλινο πάτωμα μια μικρή λίμνη. «Μεγάλωσες, Νικόλα», του είπε η Γριά σαν αναγνώρισε πίσω από το πρόσωπο του νεαρού άντρα το γνώριμο παιδάκι που πριν λίγα χρόνια σεριανούσε ολοένα παίζοντας το σοκάκι. «Εσύ, Θιαλιγερή, είσαι η ίδια», της είπε αμήχανα ο Νικόλας. «Μα έλα, Νικόλα μου, μη στέκεσαι πίσω από την πόρτα σαν ξένος. Έλα να σε κεράσω». «Δεν έχω χρόνο τώρα, Θιά», της είπε το παιδί και την κοίταξε βαθιά στα μάτια. «Ήρθα μονάχα να σου πω». Γριά παραξενεμένη στάθηκε και καρτέρεσε το λόγο του. «Να, δεν ξέρω πώς να σου το πω, μα συγχώραμε για τα καρύδια». Η Γριά ξαφνιάστηκε. «Ποια καρύδια?» ρώτησε. «Εκείνα που με φίλευες στα κάλαντα». «Και εγώ?» Η Γριά χαμογέλασε και έσκυψε το κεφάλι. «Θιαλιγερή, σήμερα πήγα στον Μπακάλικο και έκαμα του κόσμου τα ψηλά για τα παιδιά που θα περνούν από το σπίτι και θα λένε τα κάλαντα. Να, πάρτα», της είπε ο Νικόλας και χώνοντας τα χέρια του στην τσέπη του χοντρού του αμπέχονου, έβγαλε δύο χούφτες κέρματα και τα κούμπησε στο τραπέζι. «Μα τι είναι αυτά, καμαράκι μου?» είπε σαστισμένη Γριά και άπλωσε τις παλάμες της. Να συγκρατήσει 2-3 από αυτά που κύλησαν πάνω στο τραπέζι για να τα προλάβει πριν πέσουν στο πάτωμα. «Με το σούρουπο θα ξεχυθούνε τα παιδιά για τα κάλαντα του Χριστού με τα φαναράκια τους. Από φέτος, Θιαλιγερή, δεν θα τους ξαναδώσεις καρύδια. Από φέτος θα τους δίνεις μόνο παράδες όταν θα σου λένε τα κάλαντα. Και τους παράδες θα τους δίνω εγώ. 2 χρόνια που δουλεύω στα καράβια έκαμα δικό μου κομπόδεμα». Η Γριά αμίλητη τον κοίταζε στα μάτια. «Μα εγώ, καμαράκι μου», του είπε σιγανά, «δεν έχω να σου τα πισωγυρίσω». «Δεν θέλω να μου τα γυρίσεις», της είπε γελώντας ο νέος. «Μονάχα θέλω σαν κάμεις πρόσφορο στην εκκλησιά να με θυμάσαι, για να με θυμάται και εμένα ο Θεός εκεί στα ξένα που ταξιδεύω». Η Γριά έκαμε να σκύψει να πιάσει τα χέρια του για να τα φιλήσει. Μα πρόκαμε ο Νικόλας και φίλησε πρώτος το δικό της. Με το σούρουπο βγήκανε τα παιδιά για κάλαντα, δίχως να λογαριάσουν τη βροχή, δίχως το κρύο να μετρήσουν. Και η Γριά μαντούδενα τα καρτερούσε στο κατόφλι και άκουε όλα τα κάλαντα που της τραγουδούσαν τα παιδιά. Ύστερα άνοιγε τη χούφτα της, τους φανέρωνε το κέρμα και έπειτα γέμιζε τις τσέπες τους καρύδια και ξερασίκα και τα ξεπροβόδιζε ρωτώντας τα. «Τι νος είπες πως είσαι, καμαράκι μου?» Στην Χριστού Κυρία γέννηση να
γερόντισες των Χριστουγέννων, ο τίτλος της σημερινής εκπομπής, από τις Κυκλάδες και την Θιαλιγερή, την Γριά Μαντούδενα, θα πάμε ως την Κρήτη, συναντήσουμε μια Φάτνη, εκεί στον Ψιλορίτη. Γιορτινά αφηγήματα διαβάζουμε της σπουδαίας Ανασιακόβου, μια έκδοση με υπέροχη εικονογράφηση της Αγγελικής Δελεχά από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά. Μια Φάτνη στον Ψιλορίτη. Είχε μεγάλη έννοια φέτος παραμονή του Χριστού ο Παπαμανώλης ο Ρουσάκης και τόπο δεν είχε να σταθεί πουθενά. Σαν τα γρήμη κάνεις μωρέ παπά, του σιγοκουβέντιασε ο κουνιάδος του ο Μιχαλιός, εκεί που πίνανε στον καφενέ τον καφέ τους. Ήν τα κάμεις έτσι. Σκέφτομαι πως με το καλό θα στήσουμε και φέτος τη Φάτνη. Αν μας ξαναπάρουν το Χριστό, τότε τι θα κάμουμε Μιχαλιού, είπε ψιθυρίζοντας ο παπάς, μη τύχει και τον ακούσουν. Εμένα δεν μου τον βγάζεις από το μυαλό πως τον Χριστό από τη Φάτνη μας τον πήραν οι πανοχωρίτες, εσκάσαν από τη ζούλια τους που η εκκλησιά μας είχε Φάτνη. Μη λες τέτοιες κουβέντες Μιχαλιού και με κολλάζεις και μένα χρονιάρες μέρες που είναι, είπε λυπημένος ο παπάς. Αν δεν ειδούμε, δεν μπορούμε να πούμε τίποτε και για κανέναν. Αυτή μια φορά το αρνούνται. Έτσι αρνούνται και όταν μας κλέβουν τα κοπάδια. Μα ποιος τους πιστεύει? Τι κακό κι αυτό με τις κλεψιές σε τούτο τον τόπο. Μάλλον είναι να κλέβεις αρνιά και κατσίκια κι άλλο τον Χριστό από την Φάτνη. Πρώτη μου φορά είδα παπά μου Φάτνη, είπε την ώρα εκείνη το Κρητικόπουλο, και θαμπωμένο ορθάνηξε τα μάτια. Εγώ είχα δει μια φορά σαν ήμουν στην Αθήνα λαϊκός ακόμα. «Και τη ζούλεψες», είπε ο Μιχαλιός κόβοντας την κουβέντα του παπά. «Ζήλεψα, Μιχαλιό, και βάλα με το νου μου να κάμω και εδώ μια Φάτνη, στο χωριό, να χαρούνε τα παιδιά. Από πότε ερχότανε το ένα, πότε γινότανε το άλλο, μια τα μυστήρια, μια οι γιορτές, μια τα πανηγύρια, μια οι γένες της παπαδιάς, όλο πίσω πηγαίναν τα σχέδια. Πέρσι όμως το βαλαγινάτι. Άφησα και τα χασομέρια, κλείστηκα στο καμαράκι μου, στο αγιογραφείο δηλαδή, και να που τα κατάφερα». «Γεια στα χέρια σου, παπά», του είπε ο Μιχάλης. «Πώς τα ζωγράφισες έτσι? Ολοζώντανη είναι η Παναγιά. Σαν κοιτάζεις τον Ιωσήφ, έτσι σκεφτικός που κάθεται, λες πως θα σου μιλήσει. Και οι βοσκοί, με τις μαγκούρες τους», είπε ο νέος όλο θαυμασμό. «Τον ήπιες τον καφέ σου, Μιχαλιό?», ρώτησε ο παπάς. «Μόνο ρούφι», απάντησε εκείνος. «Ωραία. Πάμε τώρα στο σπίτι, στο αγιογραφείο, να φέρουμε σιγά σιγά την Παναγιά και τον Χριστό. Να τους βάλουμε στην Φάτνη». «Έκαμε στον κόπο για δεύτερη φορά και ζωγράφισες και πάλι τον Χριστό», είπε ο Μιχαλιός. «Τον έκαμα», απάντησε γελώντας ο παπάς. «Μα φέτος έκαμα και ζώα. Δύο αρνάκια καθισμένα να προσκυνούν κι αυτά. Πάμε και θα τα δεις». «Καλά έκαμες. Έτσι θα ευλογήσει ο Χριστός και τα ζωντανά μας», είπε ο Μιχαλιός, και δίχως άλλη κουβέντα σηκώθηκε αμέσως από την καρέκλα του και κίνησαν οι δυο τους για το σπίτι. Το τσουχτερό κρύο περώνιασε το κορμί τους αν βρέθηκαν έξω από τον καφενέ. Ο ουρανός ήταν σκεπασμένος με παχιά, μπαμπακένια, ολόλευκα σύννεφα φορτωμένα με χιόνι, που καρτερούσαν την κατάλληλη ώρα ψυχουλιαστά να πέσουν στη γη. «Κρίμα που δεν μπορώ να έρθω να βοηθήσω κι εγώ», είπε με λύπη η παπαδιά σαν έβγαιναν από το σπίτι, κουβαλώντας τους μεγάλους ταμπλάδες, που ήταν πάνω του ζωγραφισμένα η Παναγιά, ο Θείο Βρέφος, ο Ιωσήφ, η Βοσκή και τα δύο προβατάκια.
«Δεν χρειάζεται, Λενιό», βιάστηκε να πει ο αδελφός της ο Μιχάλης. «Δεν είμαστε ούλοι για όλες τις δουλειές. Εσύ θα την δεις έτοιμη και θα την θαυμάσεις». Έτσι και έγινε. Σαν έστησαν οι δυο τους έξω από την εκκλησιά την Φάτνη και τα ετοίμασαν όλα, της έστειλε μήνυμα ο παπάς με τον Λευτέρη, τον Γιωματάκη, να κατέβει να την δει. Έντυσε και εκείνη με βιάση τα παπαδοπέδια, τρία τον αριθμό, και με το τέταρτο στην κοιλιά κίνησε για την εκκλησιά. Τι πεδωμάνι ήταν τούτο μαζεμένο μπρος στη Φάτνη. Τι κόσμος. Γυναίκες και άνδρες, νέοι και γέροι. Όλο το χωριό. Κοιτάζανε και θαυμάζανε και στέκονταν με τα χέρια σταυρωμένα γεμάτη ευλάβεια. Κι ύστερα περνούσανε και προσκυνούσανε και τους φαινότανε στα αλήθεια πως δεν βρισκόντανε στον Ψιλορίτη. Μα στη Βηθλεέμ το σπήλαιο βρισκόντανε μπρος τον γεννημένο Χριστό. Ένα σπήλαιο που ήταν όμορφα φτιαγμένο. Όλο από κορμούς δέντρων. Κάτω είχε άχυρα στρωμένα παντού. Δεμάτια ήταν σκόρπια δεξιά και αριστερά και ένα παχνί που τρώνε το χορτάρι του στα ζώα. Η Παναγιά ήταν γονατιστή μπρος το θείο βρέφος. Ο Ιωσήφ δίπλα τους καθισμένος και αριστερά δύο βοσκοί που προσκυνούσαν. Η παπαδιά όλο καμάρι έπαιρνε ευχές για τον παπά της, για τα παπαδοπέδια, για τα γεννητούρια που περίμενε με το καλό από ώρας ώρα. Την όμορφη εκείνη στιγμή της χαράς ήρθε να την πασπαλίσει με ολόλευκο χρώμα το χιόνι που αφράτο και πυκνό άρχισε να πέφτει από τον ουρανό. Όταν σουρούποσε και το κρύο γίνηκε πιο δυνατό, ο κόσμος άδειασε την Φάτνη και μαζεύτηκε στα σπίτια του. Τότε ήταν που άρχισαν να βγαίνουν τα παιδιά κρατώντας τα φαναράκια τους για να πούνε τα κάλαντα. Πολλές παρέες είχαν και το λιράρι τους και τούτο σίγουρα θα τους έφρανε μεγαλύτερο χαρτζιλίκι. Εκείνη την ώρα ήταν που πρωτοχτύπησε και η πόρτα του παπά και όλοι τους νόμισαν πως ήταν τα παιδιά για τα κάλαντα. Το Μαρουσό, η μεγαλύτερη παπαδοκόρη που ήταν 7 χρονών κοπελούδα, έτρεξε πρώτη να ανοίξει γεμάτη χαρά την πόρτα. Το γέλιο της όμως κόπηκε μαχαίρι σαν αντίκρισε άξαφνα μπρος της έναν πανύψιλο κριτικό που πιάνε με το κορμί του όλο το άνοιγμα της πόρτας. Το κουκούλι από το ρασούλι του έφτανε ως τα μάτια και όταν το σήκωσε να την ειδεί, της κόπηκε η μηλιά από την αγριάδα της ματιάς του. «Ο παπάς», είπε απότομα με την τραχιά φωνή του. Το Μαρουσό δεν του απάντησε. Μονάχα πισωπατώντας, φοβισμένη, έκαμε στροφή και χάθηκε μέσα στο σπίτι. Στη φούρια της λίγο έλειψε να πέσει πάνω στη μάνα της και να την κρεμίσει. «Μαρουσό», φώναξε ξαφνιασμένη εκείνη, μα πριν προλάβει να τελειώσει την κουβέντα, είδε στην πόρτα να στέκεται η μαύρη σιλουέτα. Δειλά πλησίασε να δει ποιος ήταν εκείνος που χτύπησε την πόρτα τους. «Χρόνια πολλά, παπαδιά», της είπε το παλικάρι. Και έσκυψε το κεφάλι του να την χαιρετήσει. «Εσύ είσαι Σύφη», είπε η παπαδιά χαμογελώντας μόλις τον αναγνώρισε. «Είναι εδώ ο παπάς?», την ρώτησε εκείνος. «Εδώ είναι. Έλα ευλογημένε μέσα που στέκεσαι στο χιόνι. Έλα και θα τον φωνάξω τον παπά». «Δεν μπαίνω μέσα. Έρχομαι από τη στάνη. Έχω λερωμένα τα στιβάνια μου». «Σήμερα όλοι μπαίνουν μέσα», του είπε η Λενιό. «Έλα Σύφη. Πέρασε». Την ώρα εκείνη της κουβέντας, να σου που φάνηκε ο παπάς. Αναμερώντας τα παπαδόπουλα που είχαν στριμωχτεί στην πόρτα της κάμαρης και κρυφοκοιτάζανε τρομαγμένα τα γρίμι του βουνού, πλησίασε στην εξώπορτα. «Καλώς τον Σύφη», είπε. «Την ευχή σου, παπά μου», ψιθύρισε ο νεαρός άντρας και έσκυψε και του φίλησε το χέρι. Η παπαδιά δίχως άλλη κουβέντα έφυγε και άφησε μόνος τους δύο άντρες. «Πέρασα και προσκύνησα στην Φάτνη», είπε ο Σύφης, και με μια κίνηση έβγαλε την κουκούλα και φάνηκε το μαντίλι που είχε δεμένο στο κεφάλι και τα κρόσια που του στόλιζαν το μέτωπο. Ο παπάς τον κοίταξε καρτερώντας. «Ήρθα να πάρω την ευχή σου, για να καθίσω απόψε να φιλώ την Φάτνη».
«Τι θες να πεις», του είπε παραξενεμένος ο παπάς. «Πέρυσι είχαν κλέψει το Χριστό. Δεν πρέπει να τα αφήσουμε να ξαναγίνει», είπε το παλικάρι αγριεύοντας. Ο παπάς, βλέποντας τη γυαλάδα στο μάτι του, θέλησε να τον ημερέψει μια στάλα χαμογελώντας. «Μα Σύφη, κάνει κρύο απόψε και εκεί δεν έχει απάνγιο να σταθείς. Μέσα στη Φάτνη. Θα καθίσω μέσα στη Φάτνη. Και έπειτα, τι λογαριάζεις, παπά, πως είμαι? Κανένα άψητο βοσκαδουράκι που δεν ξέρω από κρύο και χιόνι?» Ο παπάς τον κοίταξε σαστισμένος. «Θα κάτσω, παπά, και θα φιλώ. Και αν τολμήσει κανείς να πλησιάσει τον Χριστό και να πλώσει χέρι απάνω του, μια αβούρια ξύλο θα μαζώξει». «Μα τι λες τώρα, Σύφη, ποιος θα τολμήσει να το κάνει?» «Και πέρυσι ποιος τόλμησε?» είπε μαγριάδο ο άντρας. «Έπειτα είναι και τούτο», ψέλισε κατεβάζοντας το κεφάλι. «Ολάκερο χωριό και να αφήσουμε τέτοια νύχτα το Χριστό μονάχο. Δεν πάει η καρδιά μου. Όπως τον ξενυχτούμε στο Σταυρό, έτσι θέλω να τον ξενυχτήσω και στη Φάτνη». «Αυτό δεν το είχα σκεφτεί», αποκρίθηκε με ειλικρίνεια ο παπάς. «Έχεις την ευχή μου, Σύφη. Να φυλάς απόψε τον Χριστό», του είπε. Και με το δεξί του χέρι τον σταύρωσε. Σαν άκουσε τούτον τον λόγο ο Σύφης από τη χαρά του, γίνηκε καπνός και δίχως καν να χαιρετήσει, χάθηκε στο σκοτάδι. Την ώρα που αντιχούσαν οι γειτονιές από την λύρα των λυράριδων και τις φωνές των παιδιών που λέγανε τα κάλαντα, ο Σύφης ο Βοσκός γίνηκε προσκυνητής στην Φάτνη και λούφαξε σε μια γωνιά πάνω σε μια δεμαθιά άχυρο να ξενυχτήσει τον Χριστό. Το χιόνι που έπεφτε πυκνό δεν άφηνε τα κοπέλια που περνούσαν για τα κάλαντα να σταθούν στη Φάτνη και η βιάση του χρόνου δεν τους επέτρεπε να στρέψουν το βλέμμα προς τα εκεί. Έτσι, ως τις 12 η ώρα που αδειάσανε τα σοκάκια του χωριού, λίγες κουβέντες άλλαξε ο Σύφης με τους περαστικούς. «Ην τα κάμεις, μωρέ Σύφη, στη Φάτνη?» τον ερωτάγανε όσοι τον βλέπανε. «Φυλάω με και μας κλέψουν το Χριστό», τους απάνταγε απότομα εκείνος, κόβοντάς τους στον αέρα για άλλες κουβέντες. «Πού ζουλάθηκες, μωρέ? Θα παγώσεις μες στο κρύο», του φωνάζανε και τρέχανε στα σπίτια τους γελώντας. Όσο έβλεπε ο Σύφης διαβάτες και περαστικούς, καλά ήταν, γιατί τους έκαμε χάζι και πέρναγε η ώρα. Μετά όμως όλα γίνηκαν πιο δύσκολα. Ο Σύφης ήτανε μαθημένος όμως στη μοναξιά. Όλο τον καιρό μονάχος του περνούσε στο ψιλορίτι της πλαγιές που έβοσκε το κοπάδι του. Λύρα δεν μπόρεσε να μάθει ποτέ του για να την κάνει σύντροφο. Έτσι έκαμε με το νου του μαντινάδες και τις τραγούδαγε μονάχος του στις ερημιές που γυρνούσε. «Η μέρα η σημερινή δεν είναι σαν τις άλλες, γιατί γεννήθηκε ο Χριστός και είναι χαρές μεγάλες». Τέτοιες μαντινάδες έκαμε και εκείνο το βράδυ, και μια μαντινάδα έφερνε την άλλη και γλύκανε η ψυχή του και νανουρίστηκε και βάριναν τα βλέφαρά του και αλάφρωσε σαν του πουλιού η πνοή του και στα στερνά λαγοκοιμήθηκε. Έτσι συνήθιζε πολλές φορές να κοιμάται ο Σύφης την ώρα που φυλάγε το κοπάδι του. Έκλεινε τα μάτια του για λίγα λεπτά και έπειτα με ένα τίναγμα ξυπνούσε και κοίταγε με λαχτάρα το κοπάδι μη και του το κλέψανε. Έτσι τεινάχτηκε και απόψε από τη γλύκα του ύπνου και με βλέμμα ανήσυχο κοίταξε τριγύρω τη Φάτνη. Δεν πρόκαμε όμως τη ματιά του να ρίξει ολόγυρα και τρομαγμένος αντίκρισε την θέση που είχαν στήσει τον νεογέννητο Χριστό. Να είναι άδεια και ο Χριστός να έχει γίνει άφαντος. «Έλα, Χριστέ και Παναγιά», είπε ο Σύφης και σταυροκοπήθηκε. «Εκλέψαντε μου τον Χριστό, μα βλέπουν καλά τα μάτια μου», ψέλισε και σηκώθηκε από τη θέση του και με τα δυο του χέρια τα έτριψε γερά. «Εκλέψαντε μου τον Χριστό», είπε με τρόμο, έτοιμος να βάλει τα κλάματα, και έκαμε έναν γύρο ψάχνοντας πιθαμή προς πιθαμή τον τόπο. «Μα καλά, πώς έγινε αυτό?» είπε. «Επαέ ήμουν και δεν άκουσα τίποτα.
δεν κατάλαβα πράμα. Όφου, αναστέναξε. Εκλέψαντε μου τον Χριστό κι εγώ κοιμόμουν. Πρέπει να τον έβρω, πρέπει να τρέξω να τον έβρω. Δεν θα πήγε μακριά ο κλέφτης, σκέφτηκε. Και κοίταξε στο χιόνι και έψαξε να βρει πατήματα. Μα καλά, είπε με το νου μου. Τόση ώρα κοιμάμαι που σβήστηκαν και τα πατήματα από το χιόνι. Ο Σύφης βγήκε σκυφτός από τη φάτνη, μην ξέροντας ποιο δρόμο να πάρει και να τρέξει ξοπίσω από τον κλέφτη. Απάνω στην αγωνία του, σαν κοίταξε καλύτερα στο χιόνι, έτσι όπως έφεγγε η λάμπα του δρόμου, είδε πως αχνοφαίνονταν σημάδια. «Φαίνονται τα πατήματα», είπε, και σκύρτησε από χαρά η καρδιά του. «Αχνά είναι, μα φαίνονται. Δεν πρόκαμε να τα σβήσει καλά το χιόνι. Τώρα θα τα πάρω στο κατόπι και θα τον κάνω τον κλέφτη τσακωτό». Και άρχισε προσεκτικά να ακολουθεί τα πατήματα. Μα εκείνα δεν πηγαίνανε πολύ μακριά. Απέναντι ακριβώς σταθήκανε, στη Σιαζρινιό στην πόρτα. Ο Σύφης τάχασε, όταν είδε πως τα ίχνη σταματούσαν στο κατόφλι της γριάς. «Έλα, Χριστέ και Παναγιά», είπε παραξενεμένος, και εδώ και έναν σάλτο και σκάλωσε πάνω σε ένα τυχάκι και κοίταξε μέσα από το παράθυρο που αχνόφεγγε το φως μιας λάμπας. Μα τι να δει ο Άμυρος, που κόντεψε από την έκπληξη να πέσει από εκεί πάνω και να τσακιστεί. Η Θεία Ρινιό καθότανε προς το τζάκι και πυρωνότανε, και δίπλα της είχε όχι έναν, μα δυο νιογέννητους Χριστούς μέσα σε μια ξύλινη κούνια. Και όλο και τους κουβέντιαζε και έκαμε το σταυρό της. Ο Σύφης μόλις συνήλθε από την ταραχή του, κατέβηκε το μαντράκι και με μικρά αθόρυβα βήματα πλησίασε την εξώθυρα και χτύπησε σιγανά την πόρτα. Χτύπησε, ξαναχτύπησε, μα απόκριση δεν επήρε. «Δε θα γρικά η γριά, γιατί της χτυπώ μαλακά την πόρτα», σκέφτηκε το παλικάρι, και με ένα πήδημα σκάλωσε ξανά πάνω στο τυχάκι και χτύπησε με το χέρι του το τζάμι. Η Θεία Ρινιό ετούτο το χτύπημα τ' άκουσε με την πρώτη και ξαφνιασμένη έστρεψε στο παράθυρο. «Ήν τα κάμεις, μωρέ Σύφη, σκαλωμένο στα παραθύρια μου», του είπε η γριά σαν άνοιξε μια χαραγιά το παράθυρο. «Εκλέψαντε μου ουθιά τον Χριστό και εγώ απόψε τον εφύλαγα. Τον εφύλαγα από τους Πανοχωρίτες. Πού να ξέρω πως ο κλέφτης ήσουν εσύ. Και να φύγω τον Χριστό στο χιόνι», αποκρίθηκε με πόνο η γριά. «Μα εσύ δεν έχεις έναν Χριστό. Εσύ έχεις δυο», της είπε το παλικάρι. «Εγώ τον πήρα και πέρσι για να τον ζεστάνω. Μα με πήρε ο ύπνος εδώ δίπλα του και δεν επρόκαμα να τον βάλω στη θέση του. Σαν ξύπνησα με την καμπάνα ήταν πια αργά. Όλο το χωριό που είχε έρθει για την χριστουγεννιάτικη λειτουργία ήταν μπροστά στην φάτνη και σίονταν ο τόπος από τα μαντάτα του χαμένου Χριστού. Και εσύ γιατί δεν έλεγες πως επήρες τον Χριστό επαέ για να τον ζεστάνεις? Φοβήθηκα, μα θες. Ποιον εφοβήθηκες? Το γιο μου τον Μανολιό. Στο γόνατο έλεγε θα σφάξω εκείνον που άπλωσε χέρι και έκλεψε τον Χριστό. Το Μανολιό το γιο σου εφοβήθηκες. Δεν είχες κι άδικο. Και έναν χρόνο ίντα τον έκαμε στον Χριστό θιά. Τον είχα επαέ στην κάμαρη, κρυμμένο, και έκαιγα το καντιλάκι άσβηστο. Α, έτσι έγινε», είπε ο Σύφης κουνώντας το κεφάλι του. «Και τώρα τι σκοπό έχεις?» «Έλα μέσα», του λέει η γριά και σφάλισε το παράθυρο. Ο Σύφης τρύπωσε σαν σκιά στο σπίτι της γριάς και πριν περάσουν λίγα λεπτά βγήκαν οι δυο τους κρατώντας ο καθένας και από ένα θείο βρέφος στην αγκαλιά. Σαν χτύπησε κοντά στις 4 τα ξημερώματα η πρώτη καμπάνα, δίχως να αργοπορήσουν, κατέφθασαν μαναμένα τα φανάρια τους οι χωριανοί στην εκκλησιά. Είχανε βλέπεις και την έννοια να ειδούνε αν κλέψανε και φέτος τον Χριστό. Μα τι έκπληξη ήταν αυτή που αντίγκριζαν τα μάτια τους. Προς τα πόδια της Παναγιάς κοιτούνταν όχι ένα, μα δύο θεία βρέφη. Σταυροκοπιούνταν, δόξαζαν τον Θεό και πανηγύριζαν την γέννηση του Χριστού πριν ακούσουν από τον Παπά. «Χριστός γεννάτε, δοξάσατε. Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε.
Χριστός επί γης υψώθητε. Και ο Σύφης Καμαρωτός, δίπλα στους δυο ζωγραφιστούς βοσκούς της Φάτνης, γίνει και εκείνη την Άγια Νύχτα, απαγρίμη του βουνού, ο ήρωας των Χριστουγέννων. Χριστού τη Θεία γέννηση, να μπω στ' αρχοντικό σας, Χριστός γεννάτε σήμερον. Εν Βηθλεέμ την πόλη οι ουρανία γαλώνται, χαίρε τη φύση όλη. Κέρα καμαρότρα χιλί και φεγγάρο μαγούλα, αποχή στον ήλιο το μοσχό κανακάρι, λούιστον και χτενίριστον και στο σχολείο των Μπέλων. Η Θιαλιγερία από τις Κυκλάδες και η Γρεαρινιό από την Κρήτη. Η Άννα Ιακώβου της έφερε μπροστά μας με τα γιορτινά αφηγήματά της «Γερόντισες των Χριστουγέννων», ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Όλες αυτές οι γερόντισες, αυτές οι αγιασμένες μορφές που περνούν από μπροστά μας τούτες τις μέρες και μας κάνει να αναρωτιόμαστε αν υπήρξαν άραγε ποτέ. Στην αλήθεια ή μόνο στις σελίδες κάποιου τέτοιου υπέροχου βιβλίου.